και είναι γνωστό. Εδώ και αρκετές μέρες είχατε δηλώσει ότι θα είχατε μία συνάντηση στο Υπουργείο Άμυνας με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καμένο, για το θέμα του στρατοπέδου. Επειδή το θέμα είναι μείζωνος σημασίας και ενδιαφέρει όχι μόνο την πόλη και τον νομό και από ιστορικής, αλλά και γενικότερα από οικονομικής απόψεως, θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί ή συμβαίνει και αν υπάρχουν ελπίδες. Το δεύτερο είναι, κύριε Δήμαρχε, εν όψη του συνεδρίου της 26ης και 27ης Φεβρουαρίου, το οποίο θα συνέλθει στην Τρίπολη με την παρουσία του Πρωθυπουργού, θα θέλαμε μεταξύ των θεμάτων να θέσετε και το θέμα της και να επικαιροποιήσουμε το ψήφισμα για τις επιτραπέζιες για το ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας. Όπως γνωρίζετε, ο αρμόδιος υπουργός υπέκυψε σε πιέσεις εμπόρων διακινητών και τυποποιητών και ξεπουλήθηκε το θέμα της Ελιάς και απλά θα λέγαμε ότι οι Ελιές Καλαμάτας με την απατηλή πλέον ένδειξη θα βολεύονται και το Λοκαρνάνες και από Φθιώτιδα, Μαρόκο, αλλά ακόμα και αυτή η Τουρκία. Επειδή το θέμα είναι μείζωνος σημασίας, θα παρακαλέσουμε με το επικαιρωμένο ή με το ψήφισμα το οποίο εσείς κρίνετε και επειδή είδα και τις δηλώσεις σας οι οποίες ήταν θετικές επί του θέματος αυτού και οι οποίες επικροτούνται, θα θέλαμε να τεθεί το θέμα αυτό στην, πάνω στο συνέδριο, έτσι ώστε ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος λάθρα το πέρασε στο συνέδριο της Πάτρας, να υπάρξει μια ανάκληση αυτού του ξεπουλήματος το οποίο έγινε κατά του ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας. Το τρίτο, επανερχόμεθα πάλι κύριε Δήμαρχε, μετά της και με την αναστάτωση των κατοίκων όλων της περιοχής, όπως ήρθαν νομίζω στο γραφείο σας, στο Δημαρχείο, με την της οδού Νέδοντος για το θέμα εκεί των των αφοδευτηρίων τα οποία γίνονται. Σας είχαμε πει και εμείς προ 15 ημερών. Εν όψη λοιπόν της σοβαρότητας του θέματος αυτό και της εξέγερσης, μπορεί να πω, των κατοίκων οι οποίοι έχουν υπάρξει, έχουν στο θέμα αυτό, θα θέλαμε τις απόψεις.